Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ξεκινάμε καινούριο vlog. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, έχουμε τρίτη. Τρίτη έχουμε σήμερα. Φύγανε όλοι, σχολείο, δουλειά και τα λοιπά. Μόνη μου στο σπίτι, έκανα μοντάζ και τώρα θέλω να ξεκινήσω να κάνω δουλειές. Έχω τόσες δουλειές και σας είχα πει ότι πριν στολίσω το δέντρο και το σπίτι γενικά, θα ήθελα να κάνω... έγινε έξπορτο το βίντεο, πρέπει να πάω να το βάλω να βγαίνει στο YouTube. Λοιπόν, θέλω να κάνω τα μπαλκόνια, να τα πλύνω καλά, τα παράθυρα, τα μπαντζούρια κτλ. Για να μετά να ξέρετε γιατί επόμενη φορά θα είναι την άνοιξη. Δεν θα ξαναπλύνω το χειμώνα το μπαλκόνι, μόνο αν βρέξει με λάσπες, δεν ξέρω τι κτλ. Τότε θα βγω και θα το κάνω, αλλά όχι κάγκελα, μπαντζούρια κτλ. Δεν θα γίνει αυτό το χειμώνα, δεν το κάνω. Λοιπόν, οπότε θέλω να τα κάνω, αλλά για να τα κάνω αυτά πρέπει να αλλάξω, πρέπει να είμαι σπίτι, γιατί θα βρέξω τα πόδια μου, ξέρετε πως είναι, να βάλω κάτι άνετο, ρούχο, να μην έχω να πω, αλλά έχω να πω έξω, έχω κάποιες εξωτερικές δουλίτσες να κάνω και δεν ξέρω αν θα το καταφέρω σήμερα να κάνω αυτό. Επίσης πρέπει να μαγειρέψω. Είδατε χτες το βίντεο ότι είχα αφήσει τις φακές πάνω γιατί σκεφτόμουν σήμερα να φτιάξω φακές. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα θέλω να φάνε τα παιδιά. Εντάξει, ο Ανδρέας τρώει, δεν έχει πρόβλημα, εγώ θα φάω και πάλι μια φορά, όχι και πρωί και βράδυ. Δεν μου αρέσει, δεν είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά, οπότε δεν θέλω να το τρώω πολλές φορές. Και δεν ξέρω, σκέφτομαι. Εντάξει, φακές γίνονται γρήγορα, οπότε μπορεί να τις βάλω και τελευταία στιγμή να γίνουν. Εντάξει, το μάζεμα και αυτό με στο σπίτι δεν το θεωρώ καν για δουλειά αυτό. Καθημερινά γίνεται αυτόματα. Χωρίς να θέλεις. Κατευθείαν πας στο ένα ντομάτιο, μαζεύεις το άλλο, στο τρίτο, το τέταρτο και πάει η ώρα. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας. Εχθές φόρεσε ο Ανδρέας το βραχιόλι αυτό, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Να μπείτε να δείτε, έχει και ωραία βραχιολάκια που είναι, ξέρετε τα πλεκτά, έχει κόκκινα, έχει διάφορα χρώματα που είναι από κλωστούλα ή από δέρμα και έχει σαν ματάκι και μέσα στο ματάκι αδιαιμάται, βάζει τη φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, σαν ιδέα, σαν δεν ξέρω και δωράκι, μπορείτε να το κάνετε σε κάποιον χωρίς να το ξέρει, να βάλει τη φωτογραφία του, ξέρετε και να το... Και δεν είναι πολύ ακριβά τα βραχιολάκια αυτά, μια χαρά τιμή έχουν, οπότε και έρχονται γρήγορα, μια χαρά τέλεια. Αυτά, τι άλλο, τίποτα άλλο, δεν έχουμε νέα, αυτά είναι τα νέα μας, μάλλον θα βγω πρώτα έξω να κάνω ό,τι έχω να κάνω και μετά θα κάνω τις δουλίτσες που έχω. Και όταν θα φέρω το Βασίλη, θα αλλάξω και θα βγω στο μπαλκόνι να κάνω τα μπαλκόνια. Έχω δύο μπαλκόνια. Μπορεί να κάνω ένα σήμερα, ένα αύριο. Δεν ξέρω πώς να το οργανώσω. Δεν είναι τίποτα, αλλά θέλει. Ξέρετε, μια ώρα, δύο θέλει να κάνει εκεί να ασχολείσαι με αυτά. Δεν μπορεί να κάνει εκεί να σταματά να πα να κάνει κάτι άλλο. Θέλω να ξεκινήσω και να το κάνω από πάνω μέχρι κάτω όλο. Ξέρετε, και τείχου και τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, οπότε. Αυτά, ξεκινάμε τη μέρα μας και ό,τι άλλο έχουμε, έχετε στολίσει ή όχι ακόμα, για γράψτε μου. Δεν ξέρω, δεν θέλω ακόμα, τώρα που λίγο πέφτει η θερμοκρασία, κάτι μου, ξέρετε, μου μπαίνει έτσι που θα ήθελα, λίγο, λίγο, ελάχιστα, αλλά ακόμα δεν μου έρχεται ακόμα, δεν ξέρω, χτες μπήκα στο Pinterest να κοιτάξω για ιδέες και τα λοιπά. Για διάφορες, ξέρετε, DIY και αυτά, τώρα ούτε όρεξη δεν έχω να φτιάξω κάτι. Ήθελα να φτιάξω αυτό με λινάτσα που σας έλεγα και είναι ένα φανταστικό πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Αντί για στεφάνι να είναι κάτι, ξέρετε, κάτι να ξεφύγουμε από το στεφάνι, κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά φανταστικό, μου άρεσε και μου ταιριάζει στο σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω, αν θα έχω όρεξη, αν θα έχω διάθεση κτλ. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω, πάω να κάνω ό,τι έχω να κάνω και ό,τι έχουμε σήμερα εδώ, εσείς μαζί μου, εγώ μαζί σας. Αυτό εδώ, φαίνεται, εδώ να σας το δείξω, είχε ανοίξει ο Βασίλης στο κανάλι του, το παιχνίδι αυτό. Είναι ωραίο ως δωράκι, πολύ ωραίο, έχει πλάκα, έχει αυτές τις τριχούλες, κοιτάξτε εδώ που είναι, ελαστικές.
Και έχει μια φάτσα πολύ αστεία και κουνιέται, χορέ. Πώς κάνει, έλα. Γιατί. Δεν θα χορέψει ή θες κάτω να είσαι, δεν ξέρω. Γιατί. Τι γίνεται, κάπου ο Βασίλης, κάπου το έχει κλείσει, τώρα δεν ξέρω που κλείνει και ανοίγει. Κάπου έχει κουμπί. Τι έγινε ρε παιδιά. Πρέπει να βάλεις στη μέση. Δεν ξέρω πως ανοίγει. Να όταν θα έρθει ο Βασίλης, θα σε τέλος πάντων. Α, να. Κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι τέλειο. Και έχει και άλλα τραγούδια. Έχει τρία τραγούδια ελληνικά. Τώρα δεν ξέρω. Έλα παιδάκι μου. Τι έγινε. Έλα. Δεν ξέρω. Ή τελειώνει η μπαταρία και ο Βασίλης συνέχεια το άναβε ή κάτι γίνεται. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Είναι φανταστικό. Σηκώνει χέρια, πόδια, κουνιέται, κουνάει το ποπό του και είναι, ξέρετε, πολύ έτσι. Σαν αντιστρες κάρτα το πιάνετε και το τραβάτε. Δεν ξέρω. Τέλειο. Τι δεν έχουν βγάλει τώρα για τα παιδιά μας. Τι παιχνίδια που να είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά, τέτοια παιχνίδια. Και έχει στο σετ περιλαμβάνει και αυτά τα ελιά που είναι και για το παιδί και καλά για να μπορέσει να χορεύει και το παιδί. Καλό μαμά. Έτσι βλέπετε. Τέλεια. Πάμε. Δεν θέλει να χορέψει τώρα. Δεν πειράζει. Αυτά. Τελικά έχω βάλει φάκες και μαγειρεύω. Είναι αλήθεια πως έχω να ακούσω το μεσημέρι, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα τρώμε και αυτά καμιά φορά. Οπότε περιμένω να γίνει το φαγητό και μετά θα βγω. Τελείωσε τις δουλίτσες μου, επίσης έχω περάσει και από τον γκαλερί γιατί αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, γιατί χρειάστηκε οπωσδήποτε να πάρω, μου τελείωσε το make-up. Να σας δείξω ποιο, σας έχω δείξει πολλές φορές, αυτό χρησιμοποιώ, δεν το αλλάζω χρόνια τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ, με βολεύει, οπότε αυτό παίρνω. Να μου πείτε κι εσείς αν κάποιος από εσάς χρησιμοποιεί το ίδιο make-up. Λοιπόν, και το μολύβι το αυτό που σε βεντίνει που παίρνω συνέχεια πάλι. Οπότε πάω να πάρω το Βασίλη και έχει ζέστη σήμερα. Το πρωί είχε κρύο όταν το πήγαινε, γρασία πολύ έτσι περίεργα και τώρα έχει ζέστη. Γι' αυτό και είναι όλοι άρρωστοι, γιατί υδρώνουν τα παιδάκια. Είναι ντυμένα καλά το πρωί και μετά υδρώνουν. Και είναι, ξέρετε, μικρό δε κολλάνε ο ένας από τον άλλο, τι να κάνουμε. Αυτά. Ο Μπάμπης. Ποιος? Ο Μπάμπης. Τι κάνει ο Μπάμπης? Είναι τρελός. Αχ, φτάσε, μπορείς να πάρεις τσάντα σου? Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορείς, ούτε εγώ μπορώ. Τι να τα αφήσουμε εδώ, δεν τη θέλουμε. Καλύτερα είναι εδώ. Άτησε, ποιος, μαμά? Γύρισα σπίτι να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, από το σούπερ μάρκετ πήρα γάλα, πήραμε χυμούς, πήρα ο Βασίλης αυτά εδώ τα σοκολατάκια, ένα για, έτσι, για το Βασίλη και το άλλο για τη Τόνια να τα μοιράσει. Λάδι, ελαιόλαδο, αυγά, φέτα, τυράκι, τι τυρί είναι αυτό, κασέρι μυτιλίνης. Επίσης πήρα το make-up το δικό μου που χρησιμοποιώ, που μου αρέσει πάρα πολύ, της Maybelline. Παίρνω εγώ το 10 του Ivory, σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι, δεν το αλλάζω χρόνια τώρα το χρησιμοποιώ, οπότε μου ταιριάζει. Εντάξει, το 10 είναι... Σε παρακαλώ, μα σταμάτα. Για μένα, για τη δικιά μου επιδερμίδα, αν είστε πιο σκουρόχρωμοι, θα πάρετε άλλο νούμερο. Επίσης το μολυβάκι για τα φρύδια... Το 17, το 08 παίρνω εγώ. Και εδώ έχω πάρει από το Zara. Αυτό είναι για τον Ανδρέα Κολόνια. Πάρα πολύ ωραία είναι, αρώματα. Και εγώ διάλεξα αυτό. Αυτή τη φορά έχω πάρει πολλά και μ' αρέσουν πολύ. Οπότε τώρα δοκίμασα
Πήρα αυτόν τον τόπο, είναι το μπουκαλάκι, γιατί δεν είχε δείγμα στο συγκεκριμένο. Εντάξει, πήρα το μικρό μπουκάλι, δεν πήρα το μεγάλο, γιατί δεν... έτσι πως το μύρισα μου άρεσε. Το μεγάλο ήταν πράσινο το μπουκαλάκι. Αυτό είναι έτσι. Ωραίο μπουκαλάκι, απλό, δεν έχει τίποτα, αλλά είναι, μυρίζει πολύ ωραία, έτσι φρεσκάντα πολύ. Και το ανδρικό είναι... αυτό αρέσει τον Ανδρέα. Επίσης ο Ανδρέας είχε και το silver, που και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θα μπορούσα να το ανοίξω, θα σας το έδειχνα και αυτό. Μισό λεπτάκι, κάνω μια προσπάθεια να το σκίσω. Κάτσε θα δω τι γίνεται. Επίσης έχω βάλει να βράσουν για άλλο λίγο οι φακές μου, γιατί τις είχα κλείσει και έφυγα, γιατί λέω να προλάβω να κάνω ό,τι είχα να κάνω. Είχα και σούπερ μάρκετ, είχα και στον γκαλερί να πάω, οπότε λέω... Λοιπόν, αυτό είναι το αντρικό και είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζει τέλεια. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, εγώ θα έβαζα και το αντρικό, δεν με πειράζει, αλλά παίρνω γυναική, οπότε, εντάξει, ωραίο. Βλέπετε, αυτό είναι πόσο έχει, 100 ml. Ναι, αυτό έχει 100 και αυτό έχει 50. 50 ή 30. 30. 30 έχει το μικρό. Οπότε, αυτά... Α, επίσης ξέχασα να σας δείξω, πήρα και απορρυπαντικό για τα ρούχα, το Kleenex που σας έχω δείξει, που είναι τέλειο, καταπληκτικό, πάλι στο μικρό μπουκάλι, δεν είχε μεγάλο, μπορεί στο μεγάλο σούπερ μάρκετ ΑΒ να έχει μεγάλο όταν θα πάω, τώρα πήγα σε μικρό που έχουμε, και μαλακτικό. Επίσης από το φούρνο πήραμε μισό κιλό προζύμι, εδώ και εδώ πήρα για τα παιδάκια ηλόψωμο, ένα ηλόψωμο μικρό είναι, να φάνε τώρα με τις βακίτσες. Οπότε. Αυτά είναι τα ψώνια μου. Εδώ βράζουν και οι φακίτσες μου. Τώρα σε λίγο θα τις κλείσω. Σχεδόν είναι έτοιμα. Να βάλω και λίγο λαντάκι στο τέλος και μια χαρά. Λοιπόν, απόγευμα πήγα το Βασίλη στα αγγλικά στο φροντιστήριο και σκέφτομαι τώρα τι να κάνω. Γύρισε και ο Ανδρέας, το τάισα, έφαγε και αυτός φακές. Εντάξει, μια χαρά. Ο Βασίλης, καλά, τι έχω ακούσει, τι μου λέει στον δρόμο. Δεύτερη φορά αυτό το μήνα τρώμε υγιεινό φαγητό, μου λέει. Υγιεινό φαγητό, λέω, γιατί που λέω κάθε μέρα πρέπει να τρώμε υγιεινά φαγητά. Γιατί του είπα, πότε ήδη, τι φάγαμε υγιεινό, λέει όσπρια, δεν έχουμε φάει όσπρια τώρα. Ανδρέ, δεν έχουμε φάει όσπρια, ποιο ήταν το υγιεινό που εννοούσε, δεν ξέρω, μακαρονάδα που δεν φάγαμε, ήταν χωρίς κρέας. Λέει, δεύτερη φορά τρώω υγιεινό φαγητό, τι είναι. Φασολάδα. Α, ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά ήταν, σας λέω, μήπως μου φτιάξει καλύτερα εγώ. Μου λέει, λέω, όχι, θα φας αυτό. Είχε βάλει φέτα μέσα στο φακές με ελίτσες και αυτά. Έφαγε, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, όχι πολύ, αλλά έφαγε το παιδί με ψωμάκι. Με... έκανε προσπάθεια. Εντάξει, έφαγε μια χαρά, ένα ολόκληρο πιάτο. Οπότε αυτά. Αύριο δεν ξέρω τι θα φτιάξω. Δεν έχω ιδέα. Θα δω. Έχω κοτόπλο στο ψυγείο. Μήπως να βγάλω να ψήσω. Το θέμα είναι ότι το κοτόπλο πρέπει να το ψήσω. Ξέρετε, να το φάμε όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή ολόκληρη. Ή το βράδυ, ή όταν είμαστε Σαββατοκύριακο όλοι μαζί έτσι. Επειδή τρώμε. Ο Ανδρέας δεν τρώει μαζί μας το μεσημέρι και τρώμε. Ξέρετε, μπορεί η Τόνια να αργήσει να έχει 7 ώρες. Ο Βασίλης γυρίζει νωρίτερα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο με το κοτόπουλο, αλλά εντάξει, δεν φτιάχνω κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο κομματάκια, αλλά φτιάχνω το ψήνω ολόκληρο και θέλουμε, ξέρετε, να παίρνουμε έτσι κομματάκια, να κόβει ο καθένας όποιο κομμάτι το αρέσει. Αυτά. Και όλο σκέφτομαι για το στολισμό. Τελικά σήμερα δεν έχω κάνει τον μπαλκόνι, δεν έχω κάνει τίποτα, επειδή βγήκα, μαγείρεψα το ένα το άλλο, τα γνωστά, δεν πρόλαβα, δεν ξέρω αύριο τι καιρό θα κάνει, μήπως προλάβω αύριο και... καλό θα ήταν αν θα έβρεχε, γιατί μπορώ να ρίξω νερό παραπάνω και στη τέντα και στους τοίχους και έτσι. Έτσι, άμα δεν βρέχει, δεν μπορώ να ρίξω πάρα πολύ νερό, επειδή μένουμε ψηλά, οπότε θα πάει το νερό σε όλους. Μπορεί κάποιος να έχει απλώσει ρούχα, μπορεί κάποιος να έχει βγάλει καμιά κουβέρτα, κάτι, δεν ξέρω, έξω, οπότε δεν είναι ωραίο αυτό να ρίχνεις νερό. Και δεν ξέρω, κολλάω λίγο, αλλά εντάξει, θα δω το πρωί, αν θα κάνει καλή μέρα, αν θα έχει καλό καιρό, θα... το κάνω, γιατί δεν πάει άλλο. Και σιγά σιγά κοίταγα τώρα, άνοιξα το κανάλι μου και κοίταγα πότε είχα κάνει, πέρσι πότε στόλισα. Στόλισα 24 νομίζω, εκεί βγήκε το βίντεο 25 βλέπω, μάλλον 24 Νοεμβρίου. Φέτος δεν ξέρω, τώρα σιγά σιγά που μπαίνω βλέπω ότι στολίζουνε, ξέρετε αρχίζει
λίγο να πέφτει η θερμοκρασία, κάπως μπαίνω σιγά σιγά, έχω αρχίσει και εγώ να ψάχνω ιδέες, κοιτάω από εκεί και από εδώ. Αλλά δεν ξέρω, το χρώμα θα είναι νομίζω το αυτό που είχαμε πέρσι, τα τρία χρώματα σε μη λευκό και σαμπανί το χρυσό, πολύ ωραίο συνδυασμός, φανταστικός. Μου άρεσε και είχα πάρει και πέρσι και πολλά στολίδια και πολλά κλαδιά και τα λοιπά. Μόνο αν θα βρω ή θέλω στο τζάμπο να βρω κλαντεράκια με αυτά τα... τις μπαλίτσες που έχει κλαδί με άσπρες μπαλίτσες, σε μη και χρυσές είχα πάρει. Άσπρες δεν είχε, δεν βρήκα στο τζάμπο, είχαν τελειώσει όταν πήγα εγώ. Οπότε ελπίζω να βρω φέτος να πάρω 2-3 κλαντεράκια να βάζω έτσι στην διάμεσα, ξέρετε να έχει και αυτά. Κατά τα άλλα έχω πολλά στολίδια, δεν θέλω τίποτα. Επίσης ήθελα μια γερλάντα να αλλάξω στο καφρέφτη που έχω στην είσοδο. Γιατί αυτή που έχω την έχω χρόνια, πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Οπότε είναι, εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι, συγγνώμη, άσχημη, αλλά θέλω να την αλλάξω. Ήθελα να πάρω μία σαν αυτή που είχα πάρει πέρσι για το τζάκι, να βάλω και εκεί να είναι ίδια. Και το στεφάνι που είχα πάρει πέρσι για το τζάκι πάλι είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. Βέβαια το έχω ξεστολίσει εγώ, φέτος μπορεί να το κάνω λίγο διαφορετικό από όσο ήταν πέρσι. Οπότε αυτά. Δεν θα αλλάξω στολίδια γιατί έχω πολλά, σας είπα ότι μου άρεσε αυτός ο συνδυασμός, ήταν καταπληκτικός. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, δεν ξέρω, θα δω, μπορεί να μου έρθει έτσι γιατί κανονικά μου λέει ο Ανδρέας πρέπει να κάνει και αυτός μαζί μου. Πέρυσι στόλισα μόνη μου και τα λαμπάκια έβαλα μόνη μου, μόνο που μου φαίνεται μου έχει φέρει από την αποφύγη το δέντρο γιατί είναι τεράστιο, το κτί είναι πάρα πολύ βαρύ, οπότε είναι λίγο δύσκολο να το φέρω μόνη μου, αλλά εντάξει, αν χρειαστεί. Δεν χαμπαριάζω εγώ, μην νομίζετε. Άμα είναι, κάνω μόνη μου. Εχθές, εκεί που ανέβασα τις σακούλες με τα ρούχα, τα καλοκαιρινά πάνω στην ντουλάπα που τα κρατάω, μου παίρνει τηλέφωνο ο Ανδρέας πριν και μου λέει: τι κάνεις? Λέω: αλλάζω τα ρούχα, κάνω το ένα το άλλο. Λέει: μην τα ανεβάζεις πάνω, όταν θα γυρίσω. Λέω: φυσικά, εντάξει. Μου λέει: άστα, όταν θα γυρίσω, θα κάνω μαζί. Μετά το απόγευμα και μετά με έπιασε η μέση μου, πονούσα, αλλά εντάξει, σήμερα καλά. Δεν, ευτυχώς δεν πονάει. Αυτά, πίνω το καφέ μου, σε λίγο θα πάω να πάρω το μπελακουλίνι. Παιδί εδώ, πείτε μου λίγο τι κάνει αυτό το παιδί. Τι κάνεις? Για να σας βοηθήσω βλακίες. Και χαίρεσαι γι' αυτό? Πληροφορία. Και χαίρεσαι γι' αυτό που κάνεις. Φτιάχνει το πασίγνωστο γλυκό. Βασίλη, Βασίλη, έσπασε! Έσπασε, ναι, γλυκό φτιάχνει. Έσπασε! Να φτιάξεις και στιτόνια γλυκό. Τι! Κοίταξε να δεις τώρα! Πείτε μου τι! Είναι σπασμένα μπισκότα με λίγη μερέντα. Τι θα το κάνει! Το γλυκό τι θα κάνουμε! Βασίλη! Τι θα πω κι εγώ! Τι θα το κάνω? Εγώ τι θα σε κάνω εσένα? Τι να το κάνει το γλυκό? Να το φάει! Το τι με ρωτάει? Έλα μου, ντέ, τι σε ρωτάει? Και μετά εγώ φταίω, άντε. Βοήθα λίγο την κατάσταση. Μιλάμε όμορφα. Τι να σε βοηθήσω, εντάξει, φτάνει, μην το κάνεις άλλο. Φτάνει η δελειά μου! Φτάνει, παιδάκι μου. Τέλος, εντάξει. Πώς θα το αντέξω αυτό? Υπερβάλλει. Πώς θα το αντέξω αυτό το πράγμα? Με λίγα νεύρα. Γεια! Ω, ντάντι! Μπαμπά, σώσε με εδώ. Έτσι! Φτάνει, Βασίλη, φτάνει, αγόρι μου. Πάμε. Μπαίνουμε στο χειμωνιάτικο κλίμα. Έφερε ο άντρας μου τον αφιγκραντήρα. Τον αφιγκραντήρα δεν το βάζουμε το καλοκαίρι? Για ποιο λόγο να το βάλουμε το καλοκαίρι? Για να φέρει την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ξέρω εγώ γιατί το χρησιμοποιούμε. Πού πού. Να φαίνεσαι. Τι πήγε ο παπάς? Και λεπούν πού πού πού. Παίρνουμε λίγο από το
Γεια σας και πάλι από το ασανσέρ. Ξέρετε που πάμε. Ζήτησα από τον άντρα μου να μου βάλει λίγο κρασάκι να πιω. Αλλά εγώ για να πιω το κρασάκι μου θέλω και να τσιμπήσω κάτι ωραίο. Σας έχω πει και έχετε δει ότι θέλω σαλαμάκι. Να πάμε σουβλάκι. Είπα στουρμά ή προσούτο ή κάτι τέτοιο θέλω, έτσι ξέρετε, μαζέ. Οπότε πάμε να πάρουμε κάποιο κρατάκι, σαλαμάκι, δεν ξέρω τι. Και θα πιω κρασάκι, θα κάτσω να χαλαρώσω. Σήμερα ξεμπερδευτήκαμε λίγο νωρίτερα. Εδώ και το αγόρι μου. Πήγαμε για σαλαμάκια. Και βγήκε ο άντρας μου με δύο σακουλίτσες. Ναι, μισό άδεια. Εντάξει, μισό άδεια, αλλά σαλαμάκια πήραμε. Θεωρητικά δεν κάνει καλό να πηγαίνουμε για ψώνια όταν πεινάμε, πεινασμένοι. Εσύ δεν πεινάς. Εσύ δεν πεινάς, εγώ όμως πεινάω τώρα. Και δεν είχε και κάτι πολύ ωραίο, που να είχε κιόλας. Εντάξει, μερικά σαλαμάκια πήραμε, αλλά... Τι κάνει. Δεν βλέπεις, πρόσεχε τι έχει από πίσω. Δεν βλέπω, αυτός δεν βλέπει που πάει. Πήρα κρεμούλες στο Βασίλη που του αρέσουν, που είναι και με κακάο και με βανίλια. Τι άλλο. Αυτά, τίποτα ρε παιδιά. Χαρτοπετσέτες, υγρομάντελα. Αυτά που βλέπεις ότι δεν... Αυτά που είναι να φας τώρα. Αυτά που είναι να φας τώρα. Πάντα όταν πας, όλο και κάτι θυμάσαι ότι δεν έχεις αυτό, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις το άλλο. Εγώ το μεσημέρι πήγα, πήρα γάλα, πήρα αυτά που χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσα να κουβαλήσω άλλα, οπότε δεν πήρα τίποτα άλλο. Χαμός. Λοιπόν, έτοιμο, αυτό ήθελα εγώ. Πολύ ζητάω η γυναίκα. Πω λοιπόν να κάτσω να χαλαρώσω. Με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, όλοι μαζί στο σαλόνι, μπορεί να βάλουμε κάτι να δούμε, έχουμε ακόμα χρόνο. Οπότε καλή όρεξη εμάς, καλή όρεξη εσάς. Άμα θέλετε, ελάτε για παρέα, δεν έχουμε πρόβλημα. Όλοι οι καλοί χωράνε, φτάνει για όλους. Το σαλαμάκι, το τυράκι, οι λίτσες έχουμε, φρέσκες φτιαγμένες με τα χεράκια μου, οπότε όποιος θέλει, μην περιμένετε, ελάτε να πιούμε ένα κρασάκι. Επίσης πήρα από το Lidl αυτή εδώ τη σαλάτα, την Κυπούρου, βασικά την παίρνουμε συχνά εμείς. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν την έχετε δοκιμάσει. Όποιος δεν την δοκίμασε, αν σας αρέσουν τέτοιες σαλάτες, είναι φανταστική. Τέλεια, έτσι για μεζέ, πάνω στο ψωμάκι. Πάρα πολύ ωραία, οπότε άμα θέλετε δοκιμάστε. Αν έχετε δοκιμάσει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει και εσάς. Я отправлюсь к океану, чтобы установить под водой ловушки на рыбу, а также заняться подводной охотой. Λοιπόν, φάγαμε, ήπιαμε, εντάξει, ήπιαμε, δεν το έχω πει το κρασάκι μου, πίνω σιγά σιγά. Γίνονται τα χείλη κόκκινα από το κρασί. Και τώρα σιγά σιγά πρέπει να μαζευτούμε. Τα παιδιά φάγανε. Ο Βασίλης έφαγε πολύ. Η Τόνια λίγο, γιατί όλο τσιμπούσε το ένα το άλλο. Οπότε δεν ήθελε. Έφαγε λίγο σαλαμάκι κτλ. Πήγε για μπάνιο. Ο Βασίλης εδώ μας διασκεδάζει με τις χαζομαρούλες του. Εκεί ήταν είναι αστείο. Πάρα πολύ αστείο, τι να σου πω, Βασίλη. Όπως βλέπετε, έχει βάρδια η ρόμπα μου. Τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Φάμε, βλέπετε, συχνά με αυτή. Μέχρι το Πάσχα δεν αποχωρήσουμε με καμία περίπτωση. Και πρωί και βράδυ έτσι είμαι, γιατί είναι τόσο ζεστούλικη, μια χαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε, σπίτι είμαστε, οπότε έχω και 2-3 μπλούζες έτσι ζεστές πλείς, οπότε θα αλλάζω. Αλλά αυτή επειδή καλύπτει και κάτω, ξέρετε, βουλεύαμε. Τσακ, μπαμ, τη φόρασα τη μπλούζα, πρέπει να τη βάλεις από πάνω, μέχρι τη φορέσεις, ξεμαλιάζεσαι και τα λοιπά. Έτσι μια χαρά είμαι, τέλεια. Μπορεί να είναι τόσο ωραίο, τόσο εμφανισιακά, αλλά εγώ βολεύομαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας χαιρετήσω, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω σήμερα. Αυτή ήταν η ρουτίνα μας, αυτή ήταν το βλογκάκι μας. Τι είναι αυτός? Βασίλης. Ο Βασίλης όταν του λέμε τέλος πάμε για ύπνο. Γελάει εκεί. Γελάει ή κλαίει? Ένα παιδάκι εκλαίει. Λοιπόν, οπότε, φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο, bye bye, γεια σας!